μεταξύ του Δήμου Χίου και της συγκεκριμένης εταιρείας όσον αφορά την ανακύκλωση. Γιατί τη χαρακτηρίζω προβληματική? Προβληματική διότι έγινε το 2012 που υπήρχαν άλλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών και άλλες ποσότητες υπάρχουν το 2018. Άλλος ο τρόπος περισυλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών το 2012, άλλος ο τρόπος περισυλλογής των 2018. Πάνω λοιπόν σε αυτή την προβληματική σύμβαση προσπαθούμε να λειτουργήσουμε μέχρι το τέλος της, που πιστεύαμε ότι ήταν κοντά στις 31/12/18. Παρόλα αυτά έγινε κάτι το πρωτοφανές. Ο ίδιος ο εργολάβος καταγγέλει τον εαυτό του στη διεύθυνση περιβάλλοντος και στη διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας. Συγκροτείται λοιπόν ένα μεικτό κλιμάκιο από αυτές τις δύο διευθύνσεις, κάνει έλεγχο στο χώρο στον οποίο συλλέγουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, του αφαιρεί την άδεια εξαιτίας ότι δεν υπήρχε πρόσβαση στα πυροσβεστικά μέσα και μένουμε χωρίς χώρο εναπόθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών. Ο άλλος χώρος που μπορούσαμε να εναποθέσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά ήταν ο Χιτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, μεταφέρομαι τα ανακυκλώσιμα υλικά εκεί, περιμένουμε εκ νέου που έγινε σήμερα το πρωί τον έλεγχο του συγκεκριμένου πάλι κλιμακίου μετά από κάποιες προτροπές που έκανε στη συγκεκριμένη εταιρεία να συμμορφωθεί. Περιμένουμε λοιπόν το νέο έλεγχο, το αποτέλεσμα του ελέγχου του συγκεκριμένου μεικτού κλιμακίου. Μακάρι να ξαναπάρει την άδειά του πίσω και να συνεχίσουμε μέχρι τις 31/12/18 να γίνεται η δεματοποίηση και αποστολή των υλικών στην Αθήνα. Εάν δεν πάρει την άδεια και του αφαιρεθεί, από εκεί και πέρα θα δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι ετοιμάζομαι κάποια πράγματα εναλλακτικής μορφής, δηλαδή αν του αφαιρεθεί τι θα κάνουμε, αλλά το θεωρώ πολύ νωρίς να τα πούμε τώρα. Θεωρώ ότι σε 2-3-4 μέρες θα έχουμε και εγγράφος το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, οπότε τότε θα μπορούμε να μιλούμε με στοιχεία. Ευχαριστώ. Κύριε Σιλιώδη, το λόγο. Θα συμφωνήσω με τον Αντιδήμαρχο ότι πρόκειται για μια προβληματική σύμβαση, αλλά δεν μόνο αυτό, είναι ότι γενικά είναι προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία έχει διαχειριστεί τη σύμβαση με την οποία έχει ανατεθεί να διαχειρίζεται ανακυκλώσιμο. Ουσιαστικά αυτοί πρέπει να τα πουλάνε, έτσι. Με την σύμβαση που κάναμε την εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωση, ο Δήμος Χιλιανό, αποκτήσαμε πρόσβαση στο σύστημα ανακύκλωση του μπλε κάδου του Πανελλήνιου. Πριν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πριν υπήρχαν 30 τριβανοκασέλες και 60 κοτέτσια που είχε εναποθέσει αυτή η εταιρεία και τα μάζαπε όποτε ήθελε. Τώρα η ροή με την οποία ο Δήμος χειρίζεται και μαζεύει τα ανακυκλώσιμα, ίσως δυσκολεύτηκε αυτή η εταιρεία να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες και δεν μπορούσε να αξιοποιήσει το γεγονός ότι είχε πολύ μεγάλη ροή ανακυκλώσιμων. Και αντιμετωπίζουμε τώρα αυτό το πρόβλημα με το οποίο μας έφερε αυτή η εταιρεία. Ναι, ισχύει ότι έχουν πάει κάποια από τα βάλες ανακυκλώσιμων αυτή τη στιγμή προσωρινά στα Χιτά. Δεν πρόκειται να χαθούν. Από τη στιγμή που βρίσκονται στα Χιτά, θα βρούμε τρόπο να τα εκτίσουμε σε περίπτωση που η εταιρεία αυτή δεν πάρει πίσω την άδεια ή δηλώσει αδυναμία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα από την αρχή που ξεκινήσαμε το σύστημα με τους μπλεκάδους. Ευχαριστώ, κύριε Σιλιώδη. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα είναι σοβαρό σε όλο το κανονισμό, αλλά μήπως είναι δύο ερωτήσεις διαφημιστικές. Αν γίνεται. Ξέρω το κανονισμό. Όχι, φωνάζει κύριε Παπουδάκη. Ωραία. Μία ερώτηση, παρακαλώ. Μία ερώτηση. Γιατί, κύριε Αντιδήμαρχε, εφόσον λέτε ότι η σύμβαση είναι προβληματική. Κύριε Κλειστά, στο μικρόφωνο. Γιατί, εφόσον λέτε ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη είναι προβληματική, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ανακύκλωση, γιατί δεν την καταγγέλλετε? Και δεύτερον, υπήρχαν δημοσιεύματα
όσον αφορά την αποπομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Ότι γίνεται χίδι. Όλα μαζί δηλαδή. Ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό. Κύριε Πελέγερη, παρακαλώ. Ακούστε να δείτε. Μπήκε ένα ζήτημα από 6 συναδέλφους, αν θυμάμαι. Είπα και εγώ ότι καλό θα είναι να γίνει μια συζήτηση παρούσης και της εταιρείας. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω εγώ τον κύριο Πελέγρη μόνο, χωρίς να αφισβητώ αυτά που λέει, και τον κύριο Συριώδη μόνο, χωρίς να έχω τον αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογος της εταιρείας? Για μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει χαρακτηριστεί ως προβληματική, ενδεχομένως μετά την πάροδο κάποιων ετών, άρα έχουν προκύψει κάποια νέα δεδομένα, και για αυτά τα νέα δεδομένα, κύριε Πρόεδρε, κάποια στιγμή πρέπει να κουβεντιάζουμε στο φως της δημοσιότητας τα ζητούμενα της ανακύκλωσης. Με μια απαντησούλα, το λέω έτσι, χαριτολόγου, από τους κυρίους Μπελέγρη και Συριώδη, εγώ δεν ικανοποιούμε. Κύριε Καπούνη, μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, εκπρόσωπος της εταιρείας δεν είναι εδώ. Αν ήταν εδώ, πολύ ευχαρίστω θα του δίναμε το λόγο. Γι' αυτό ζήτησα να συζητήσει είναι... ένα συμβούλιο. Όλα, αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ εδώ είναι και ο κύριος Δήμαρχος, ενημερώθηκε και θα σας απαντήσει στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή εδώ είναι ο κύριος Μπελέγρης και ο κύριος Συριώδης, κατεξοχήν αρμόδιοι και φαντάζομαι ο κύριος Δήμαρχος. Στη συνέχεια από αυτούς θα πάρετε την απάντηση. Άρα διαδικαστικά δεν υπάρχει θέμα. Τώρα για τη συζήτηση σε άλλο συμβούλιο θα το δούμε στη συνέχεια. Κύριε Μπελέγρη, ξανά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ βέβαια το συζήτηση στο φως της δημοσιότητας με ένα τόνο ηρωνίας δεν τον δέχομαι από τον συνάδελφο τον κύριο Καμπούρη. Εγώ μιλάω πάντα στο φως της δημοσιότητος και ενημερώνω και τα άλλα κόμματα που υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της παρατάξης. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το σχόλιο που έκανε δεν ήταν επί της παρούσης ή τέλος πάντων δεν τον τιμά. Θα πω, παρακαλώ. Εσείς αυτά που θέλατε τα είπατε. Αφήστε λοιπόν να πούμε και εμείς δύο κουβέντες. Μα δεν θα είστε αυτά που μιλάω, κύριε Πελέγρη. Καταρχήν δεν σας μιλάω στον ειδικό. Δεν σας μιλάω στον ειδικό. Κύριε Καμπούρη, παρακαλώ. Λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε Καμπούρη, σας παρακαλώ. Εδώ ετέθησαν δύο ερωτήσεις. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα κάνετε 2-3 μέρες υπομονή και τα αποτελέσματα, όπως σας είπα, θα φανούν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και μεμπτό. Αν υπήρχε, θα ήμουν αυτή τη στιγμή μέσα, όπως κατηγορούνται άλλοι. Λοιπόν, εγώ λέμε το εξής. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κλισάς, έγινε ένας έλεγχος. Αφαιρέθηκε η άδεια. Αυτή τη στιγμή, προσωρινά, άλλος χώρος δεν υπάρχει αδειοδοτημένος ιδιοκτησία του Δήμου να πάνε αυτά τα υλικά. Δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι έχουμε στην πόλη μέσα και γενικά στο νομό μας 1.200 κάδους και ευρέθηκε ένας, δύο, εγώ θα σας πω ενδεικτικά, στη Φιλίππου Πασπάτη, στον Πλάτανο από κάτω, λίγο πιο πάνω από το παζάρι. Εδώ και 15 ημέρες τους κάδους της ανακύκλωσης τους μαζεύει το απορριμματοφόρο. Των οικιακών απορριμμάτων. Διότι υπάρχουν εκεί η γειτονιά η οποία δεν μπορεί να συνηθίσει ότι αυτή η χρωματιστή κάδη είναι της ανακύκλωσης και όχι η πράσινη. Στην οδό Λάδης που έχουμε τοποθετήσει το press container, έχουμε 3 κάδους χαρτιού και ένα πλαστικό. Επί μία εβδομάδα βρίσκομαι μέσα ζωικά υπολείμματα. Επί μία εβδομάδα. Διότι έχουν αφαιρεθεί οι κάδοι της Αφών Λάλη. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε όλα μέσα επειδή ο κάδος είναι κίτρινος. Αφού μέσα έχει ζωικά υπολείμματα. Έχει ψάρια, έχει κρέατα, έχει αυτά τα πράγματα. Αναγκαστικά, όταν ο εργάτης περάσει και σηκώσει το καπάκι, βλέπει μέσα τα απορρίμματα. Ειδοποιεί το κέντρο και λέει: παιδιά, εδώ έχει μέσα σκουπίδια. Να περάσει το άλλο απορριμματοφόρο. Ανοίγει λοιπόν ο εργαζόμενος του Δήμου, ο οποίος. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Και αυτή τη στιγμή υπερασπίζομαι τους δημοτικούς υπαλλήλους γιατί όντως κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Περνάει λοιπόν και ανοίγει το κάδο του πλαστικού και είναι γεμάτος χαρτί. Σε ποιο σημείο? Στην αρχή της Ροδοκανάκη. Έχετε παρατηρήσει που είναι 3 κάδοι χαρτί και ένα πλαστικό. Για ποιο λόγο? Γιατί παρατηρείται μεγάλη ποσότητα χαρτιού. Τι κάνουν λοιπόν? Όταν γεμίσουν οι 3 του χαρτιού, ανοίγει το πλαστικό, τάκ, μέσα. Για ποιο λόγο? Γιατί η υπηρεσία κάνει αυστηρούς ελέγχους
Και όποιος αφήσει απ' έξω πούτα ή απορρίμματα επιβάλλει πρόστιμα. Αντί λοιπόν να τα αφήσει απ' έξω και να τα πάρει ο αέρας και να γίνει εκεί η κατάσταση γνωστή, τα βάζει μέσα στον κάδο του πλαστικού. Σήκωσε λοιπόν ο εργάτης ή ότι ήταν γεμάτο χαρτί, το βάζει μέσα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι τα υλικά μας πάνε στο χώρο ανανεμιγμένα. Έχει μια καθαρότητα και για αυτά που σας λέω έχω έγγραφα. Και όποιος θέλει, γιατί κάλεσα και τους αρχηγούς των άλλων παρατάξεων, να φύγει κάτω να τα δει. Είναι κατά 90% καθαρά. Δεν λέω ότι όλοι οι πολίτες είναι πανεγραμμοί και τα ρίχνουν. Υπάρχει ένα ποσοστό 10% που είναι ηλικιωμένοι, κάνει λάθος, ανοίγει το κουτί, αυτά τα βάζει μέσα. Τα υλικά μας όμως και αυτή τη στιγμή που κάνω έρευνα για να τα δώσω σε ένα κράτη της Αθήνας ή κάπου αλλού, αν λέω η εταιρεία δεν ξαναπάρει την άδειά της, είναι ευπρόσδεκτα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι καλό υλικό, καθαρό υλικό και μπορώ να το πουλήσω ανά πάσα στιγμή. Σέβομαι τη σύμβαση που έχω μέχρι τις 31/12 και από εκεί και πέρα οργανώνω την ανακύκλωση για το επόμενο βήμα. Δεν μου απαντήσετε γιατί, εφόσον ήταν προβληματική η σύμβαση, γιατί καταγγείλατε για το δικαίωμα μου, σαν δήμο. Βεβαίως. Για να καταγγείλω με τη σύμβαση, έχω πει και άλλη φορά δημόσια, δεν πειράζει γιατί δεν απάντησα, έχω πει και άλλη φορά δημόσια ότι ο Δήμος θα αναλάβει τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Κάνω προσπάθειες να αδειοδοτήσω το διπλανό χώρο της ΒΙΑΛ, τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα που είναι η αποθήκη των παλιών οχημάτων αυτή τη στιγμή, δεν είμαι έτοιμος τώρα. Άρα λοιπόν για να καταγγείλω κάτι πρέπει να ξέρω τι θα κάνω και αύριο. Το καταγγέλλω σήμερα, το κάνω αύριο. Παρακαλώ. Ωραία, έχετε ένα λεπτάκι, κύριε Ρουλούδη. Και συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, να δείτε. Το 2012 ξεκινήσαμε τη διαδικασία για πρώτη φορά οργανωμένης ανακύκλωσης. Συμπογράφηκε μία σύμβαση. Δούλεψε 12, 13, 14, μέχρι το Σεπτέμβριο 14 να αναλάβει καινούργια δημοτική διοίκηση. Έκτοτε από το Σεπτέμβριο του 2014 έχουν περάσει άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή στην ουσία 6 χρόνια λειτουργεί αυτή η σύμβαση. Εάν ήταν προβληματική, μπορούσε όπως είπε και ο Ηλίας να έχει καταγγελθεί. Δεν είναι η ιδέα, από τη στιγμή που ο Δήμος δεν ήταν οργανωμένος να κάνει αυτό που είπες Γιώργη, έτσι όπως ξεκίνησαν είναι σωστή. Δεν ήταν προβληματική η σύμβαση. Η διαδικασία ήταν προβληματική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διότι μια σύμβαση όταν είναι προβληματική δεν περνάνε 6 χρόνια για να την καταγγείλεις, που μόλι σήμερα δεν έχει καταγγελθεί. Τότε ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και στους ιδιώτες που αναθέσαμε τότε την ανακύκλωση, την αναθέσαμε διότι το 2011 ήταν η χειρότερη οικονομική κρίση. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρουμε προσωπικό. Η ΕΑΤ μας το απέτυχε εγγράφως. Για να ξεκινήσει λοιπόν μια διαδικασία ανακύκλωση, πρέπει να έχει προσωπικό. Δεν μπορεί να κάνει ανακύκλωση τώρα και μετά να μην σου αναθούν οι συμβάσει και το άλλο ξέρουμε να πει δεν κάνω ανακύκλωση. Και αυτό είχαμε προστρέψει στου ιδιώτε. Ευχαριστούμε. 30 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν κατηγόρησα τη σύμβαση καθ' αυτού. Για το 2012 η σύμβαση ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ τι είπα λοιπόν, είπα ότι έγινε προβληματική γιατί άλλαξε ο τρόπος περισυλλογής και οι ποσότητες περισυλλογής και τα δεδομένα. Είναι λογικό ότι αλλιώς γινόταν το 12, αλλιώς το 14, αλλιώς το 18. Δεν έριξαν μορφή υπέρ της απέναντι παράταξης. Ευχαριστώ. Κύριε Ναμονίτη, επέφυγαν διάφορα θέματα για την ΒΕΙΑΚ. Παρακαλώ να απαντήσετε.